Και να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε κοντά μας και που είστε καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και που μπορούμε να συνεχίσουμε να ακούμε την υπέροχη και πολύτιμη μουσική σας. Και το λέω γιατί ακούγοντας όλα αυτά που περάσατε, ειλικρινά κινδυνέψατε να χάσετε τη ζωή σας. Είναι αδιανόητο τι μπορεί να πάθει δηλαδή κανείς από τη μια στιγμή στην άλλη. Και το απίστευτο είναι το εξής, ότι εσείς μπήκατε να κάνετε ένα χειρουργείο το οποίο αντικειμενικά είναι ένα πολύ απλό χειρουργείο. Δηλαδή μπήκατε, κάνατε το χειρουργείο και όταν ο γιατρός λέει σε κάποιον ότι δεν θα διανυκτερεύσεις καν. Δηλαδή σημαίνει είναι ότι είναι τα πράγματα καλά. Εσείς κάνατε επέμβαση βουβονοκύλης και το ίδιο βράδυ γυρίσατε στο σπίτι σας. Mm-hmm. Πώς φτάσατε να κινδυνεύει για εσείς η ζωή? Συνέβη το εξής. Συνέβη μια καθοριστική καθυστέρηση, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά όσο φαινόντουσαν. Μέσα είχε δημιουργηθεί μια πληγή, μέσα στην κοιλιά μου δηλαδή. Και αυτή η πληγή εξελίχθηκε σε μια κοιλιά μαντάρα, με λίγα λόγια. Όλα τα όργανα είχαν πριστεί, είχαν χρωματιστεί μαυροκόκκινα. Υπήρξε αυτή η εξέλιξη και υπήρξε μια καθυστέρηση, γιατί όταν ρώτησα τον γιατρό, ρε παιδί μου, τι να κάνω, γιατί έχω πρόβλημα, πονάω και έχω και πυρετό, μου είπε, μάλλον είναι μια ίωση, πάρε μια αντιβίωση και αντιπυρετικά. Ενώ κανονικά έπρεπε να μπω μέσα και να μου καθαρίσουν την κοιλιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Βέβαια, εγώ δεν σταμάτησα. Πονώντας, πήγα σε ένα γιατρό εδώ στη Ραφίνα, σε ένα φίλο. Μου λέει γρήγορα αξονική τομογραφία. Μόλις είδε την αξονική τομογραφία, ο άνθρωπος μου λέει, μέσα στο νοσοκομείο έχεις σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να καθαριστεί η κοιλιά σου. Και αυτό συνέβη. Δηλαδή, με δύο αλλεπάλληλα χειρουργία, στη μέση αυτών των χειρουργείων, δηλαδή μετά από το πρώτο, θεώρησαν καλό να με βάλουν στην εντατική, γιατί προέκυψε και ένα πρόβλημα στον πνεύμονα. Γενικώς, και εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που πέρασα. Εσείς στην ουσία, από μία απλή επέμβαση, χωρίς κανένα λόγο, πάθατε μία εκτεταμένη σιψεμία στην κοιλιά. Τι είναι σιψεμία? Ένα, κάπως έτσι το είπανε, σιπτικό σοκ, κάπως έτσι το είπανε. Αυτό το σιπτικό σοκ τι είναι? Αρχίζει μία μόλυνση σε κάποιο σημείο εσωτερικά στον οργανισμό μας. Αυτή η μόλυνση αρχίζει να επεκτείνεται. Στην ουσία, σαπίζουν τα σωθικά μας. Και πολύ γρήγορα. Αυτό είναι όλο. Καταραίει ο οργανισμός μας μέσα σε μια στιγμή. Δηλαδή το ότι ο άνθρωπος είναι μαζί μας σήμερα, ένας τόσο αγαπημένος καλλιτέχνης, και ότι είναι καλά, και ότι είναι καλά και είναι εδώ και μας μιλάει, δεν ήταν αυτονόητο πριν από λίγο καιρό, έτσι? Δεν ήταν αυτονόητο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Πέρασα δύσκολα και όχι μόνο εγώ. Και οι άνθρωποι μου, οι γνωστοί, οι φίλοι, αλλά και οι άγνωστοι άνθρωποι που άκουσαν, ας πούμε, την είδηση και αγαπάνε τη μουσική μου, φαίνεται ότι όλοι αυτοί, επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτή η ένταση, με βοήθησαν να το ξεπεράσω. Ακόμα έχω πρόβλημα, δηλαδή, ακόμα δεν ανεβαίνω τη σκάλη, λίγο με κόπο, κουράζομαι εύκολα. Αλλά δοξώ ότι άντε μέχρι τη γιορτή μου, το πολύ μέχρι το Πάσχα θα το συνέλθει. 1,5 μήνα καθίσατε μέσα στο νοσοκομείο, στην ουσία. Μέσα στο νοσοκομείο, ναι. 1,5 μήνα και κάνατε δύο χειρουργεία. Όλη αυτή η περίοδο. Τρία κιόλα. Τρία μαζί με το πρώτο. Τρία, έτσι, μαζί με το πρώτο. Μαζί με την λαπαροσκοπική επέμβαση για την κύλη. Ναι. Μετά τα υπόλοιπα, φαντάζομαι, δεν ήταν λαπαροσκοπικά. Όχι, όχι, ήταν ανοιχτά χειρουργία. Από έναν χειρούργο αστέρι, ο άνθρωπος, σε αυτόν πιθανότατα χρωστάω και τη ζωή μου. Τη ζωή σας. Δεν ήταν ο πρώτος που μου έκανε τη λαπαροσκοπική επέμβαση, ήταν ο διευθυντής της χειρουργικής. Τέλος πάντων,
Εκεί παίχτηκε δηλαδή όλο το παιχνίδι και στην άρκωση, γιατί ήμουν σχεδόν μια εβδομάδα ναρκωμένος, δηλαδή κάπου έχω χάσει και μια εβδομάδα από το χρόνο που μου αναλογήσατε από τη ζωή. Κύριε Γερμανέ, πρέπει να γράψετε ένα τραγούδι για τη ζωή τώρα. Ένα τραγούδι... Δεν ξέρω αν θα γράψω τραγούδι για τη ζωή ή βιβλίο. Όχι, όχι, πρέπει να γράψετε ένα τραγούδι για το δώρο της ζωής. Γιατί μετά από τέτοιες περιπέτειες συνήθως, όταν κανείς... ουσιαστικά αναστένεται. Μου λέει εδώ το κοινό, μια κυρία αναστήθηκε ο άνθρωπος. Μετά από τέτοιες περιπέτειες... Κάπως έτσι είναι, όπως το λέει η κυρία. Βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Έτσι είναι. Έναν ύμνο στη ζωή πρέπει να γράψετε τώρα. Είναι και το καλύτερο τραγούδι που έχετε γράψει ποτέ, ποιος ξέρει. Ευχαριστώ τη ζωή. Έτσι. Θέλω πολύ πολύ να σας ευχαριστήσω. Εγώ περιμένω να δω τι θα γράψετε τώρα, διότι τέτοιες περιπέτειες που μας κάνουν πιο δυνατούς, μας δίνουν και μια έμπνευση να κάνουμε άλλα πράγματα, νέα ξεκινήματα. Εννοείται, εννοείται. Να σας πω μόνο ότι όταν ξανά ξανά, γιατί έμεινα και ξέρω εγώ πόσο, ίσως κάνα δύο εβδομάδες άφαγος, δε, ούτε φαΐ ούτε νερό. Όταν ξεκίνησα να πίνω νερό, μου δίνανε δύο σεσέ, δύο κυβικά εκατοστά, με μια σύριγγα. Πώς δίνουμε στα πουλάκια. Αυτό πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο βασανιστήριο, πάντως, το νερό. Ναι. Παρ' όλα αυτά το γλένταγα, και τα δύο σεσέ μου ήτανε, μου ήτανε πάρα πολύ ευχάριστα. Εκεί τώρα, λοιπόν, δηλαδή πίνω ένα ποτήρι λέμε... νερό και... Είπατε το νερό νεράκι. Τα δύο σεσέ νερού. Ακριβώς. Τα δύο σεσέ νερού είπα ήταν το νερό νεράκι. Μάλιστα. Όλη αυτή η ιστορία, ακόμα και εγώ δεν την έχω συνειδητοποιήσει πλήρως, αλλά χωρίς χιούμορ δεν παλεύεται ούτε η δυσκολία της ζωής ούτε τίποτα. Λοιπόν, όταν με πήρανε για το δεύτερο χειρουργείο, τους είπα, παιδιά, δεν έχω προλάβει να κάνω τη διαθήκη μου ακόμα. Αντικά. Γελώντας. Εντάξει, όμως, γενικότερα ως καλλιτέχνης, εσείς βγάζετε μια αισιοδοξία πάντα. Και μια θετική ενέργεια, όχι μια μαυρίλα. Η ζωή δεν παλεύεται αλλιώς. Σωστά, σωστά. Καμιά μαυρίλα, μόνο θετικές σκέψεις, θετική ενέργεια και καινούριο θετικό τραγούδι περιμένουμε. Λοιπόν.